γιατί τη διώξατε από το δωμάτιο. Είδαμε ότι απλά δεν τα πάμε καλά. Από τα 6 άτομα, τα 5 ξυπνάνε με νεύρα κάθε μέρα. Θεωρήσαμε καλύτερο για την απόδοσή μας να φύγει αυτό το άτομο. Η πεντάδα δεν έχει χώρο για κάποιον έκτο, πιστεύεις? Δεν ήρθα εδώ να κάνω φιλίες. Πεντάδα, διάδα, τριάδα, ό,τι και να είναι. Είμαι εδώ πέρα, είμαι μόνη μου και θα βγω μόνη μου. Σας είδα στο τέλος. Ήσασταν όλες παρέα. Και τα καημένα τα κορίτσια τα είχατε στην απέξω. Γιατί το κάνετε αυτό? Καημένα είναι για εσάς. Για εμάς που ζούμε στο ίδιο σπίτι, είναι 5 κορίτσια τα οποία δεν μοιράζονται τίποτα. Θέλουν να κλείνονται σε ένα δωμάτιο μόνες τους. Θέλουν να είναι οι 5 τους. Από εκεί πέρα κι εμείς δεν έχουμε λόγο να είμαστε δίπλα σε ανθρώπους που έχουν αρνητική ενέργεια. Την ελευθερία γιατί τη διώξατε από το δωμάτιο? Ήταν πάρα πολύ ακατάστατη. Τις πλέναμε, τις καθαρίζαμε, τη βάφαμε, την ξεβάφαμε, τις βάζαμε τους φακούς. Και σε κάποια φάση όλη αυτή η αχαριστία ήρθε και μας γύρισε μπούμεραν. Και είναι πάρα πολύ άσχημο όταν δίνεις και τελικά όχι δεν παίρνεις τίποτα, αλλά σε μουτζώνει κιόλας. Γιατί έβγες από το δωμάτιο? Γενικά δεν πέρναγα καλά. Καταρχάς δεν ταιριάζαμε τόσο πολύ με τα κορίτσια. Δεν ήθελα τόσο πολύ να κάνω παρέα με αυτές τις κοπέλες. Ήταν ο χαρακτήρας τους. Να αρχίσει σκεφτόμουν ότι εκεί πέρα σε αυτό το δωμάτιο δεν κάνει τόση φασαρία κτλ. Και σκεφτόμουν να μείνω. Μετά που χειροτέρεψαν τα πράγματα, λέω εντάξει, θα φύγω. Γιατί διώξατε το Ελευθεριάκι? Η Ελευθερία δεν έχει πει τα πράγματα έτσι όπως είναι πραγματικά. Το εξηγήσαμε και στις φίλες της, γιατί μας κάνανε εισαγωγικά επίθεση. Εμείς ποτέ δεν πήγαμε και είπαμε στην Ελευθερία σήκω φύγε από το δωμάτιο. Είχαμε φτάσει πραγματικά όλα τα κορίτσια στο όριά μας. Απλά είναι πολύ ακατάστατη. Και επειδή όλα τα κορίτσια είμαστε μονίμως με χλωρίνες. Μήπως εσείς είσαστε υποχόνδριες? Η κάθε γυναίκα η οποία αισθάνεται καλά με τον εαυτό της, αν έβλεπε συνέχεια βρακιά στο κρεβάτι της κοπέλας που κοιμάται δίπλα, κάποια στιγμή θα στράβωνε.